Με παραλλαγικές εξετάσεις θα συνεχίσουμε τώρα, καθώς σήμερα Παρασκευή ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών από το μεσημέρι. Και θα μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή και για το τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων με τον Νίκο Λαμψακιανό από το Φροντιστήριο Μεταγνώση. Κύριε Λαμψακιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ξεκινά και πάλι αυτή η διαδικασία και φέτος για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Το άγχος των Πανελληνίων ολοκληρώθηκε. Τώρα ακολουθεί ένα άλλο άγχος, το να μπορέσουν οι υποψήφοι να περάσουν στις σχολές της επιθυμίας τους. Έτσι ακριβώς. Η διαδικασία αυτή είναι μια πρωτόγονη διαδικασία για τα παιδιά που δώσαν πρώτη φορά φέτος. Για εμάς τους καθηγητές είναι μια διαδικασία που τη ζούμε κάθε χρόνο επανειλημμένα. Το άγχος για τα παιδιά προφανώς είναι μεγάλο και η ευθύνη πολύ μεγάλη επίσης, γιατί πρέπει να κάνουν μια πολύ προσεκτική επιλογή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να νομίζουμε ότι δεν έχουμε πιάσει τη σχολή που θέλουμε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν κοιτάμε ποτέ τη σχολή, τις περσινές βάσεις βασικά της σχολής που θέλουμε, αλλά κάνουμε μια προσεκτική ουσιαστικά διαδικασία και επιλογή. Μάλιστα. Να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία, ωστόσο θα έχουν αρκετές μέρες οι υποψήφοι για να δηλώσουν το μηχανογραφικό, συγκεκριμένα μέχρι τις 17 Ιουλίου. Μπράβο, 10 μέρες ακριβώς. Ξεκινάει από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 17 του μηνός, που είναι λίγο πριν τις 12, όπου σταματάει η διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι, ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να δώσουν, στα οποία πρέπει να δώσουν προσοχή? Σίγουρα, οι υποψήφοι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ σχετικά με τις σχολές που θα επιλέξουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που θα εξηγήσουμε σε λίγο, είναι και η βαρύτητα που έχει κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστό σε κάθε μάθημα. Δηλαδή, μπορεί να νομίζουν τα παιδιά ότι έχουν βγάλει 13.000 μόρια, ένα τυχαίο παράδειγμα λέω, αλλά την ίδια σχολή σε μια άλλη πόλη μπορεί να έχουν βγάλει λίγα παραπάνω μόρια, γιατί μπορεί να έχουν γράψει λίγο καλύτερα στην έκθεση. Όπου η έκθεση μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι μια πολύ προσεκτική διαδικασία, δηλαδή πρέπει να κάτσουν προσεκτικά με τους γονείς και οι ίδιοι, να συζητήσουν μαζί τους, να δουν τι θέλουν, που κλείνουν, να δουν τα μαθήματα που έχει η σχολή, γιατί δεν είναι μόνο το ότι θέλουμε να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά θέλουν να περάσουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί απλά θέλουν την πόλη. Την πόλη. Έτσι. Δηλαδή δεν επιλέγουμε την πόλη, επιλέγουμε το επάγγελμα, επιλέγουμε αυτό το οποίο αγαπάμε. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να κάνουν μια έρευνα και γι' αυτό το λόγο τους βοηθάμε και εμείς. Δηλαδή, κλείνουμε ραντεβού με τον καθένα προσωπικά, αφιερώνουμε τουλάχιστον μια ώρα ώστε να τους εξηγήσουμε τα θετικά, τα αρνητικά της κάθε σχολής, τις επιλογές που μπορεί να έχουν. Γιατί κοιτάξτε, τα παιδιά δεν γνωρίζουν από τα πανεπιστήμια, απλά γνωρίζουν από τις πόλεις και γνωρίζουν από αυτά τα οποία βλέπουν στους κοντινούς τους ανθρώπους. Ποιες είναι οι πιο συχνές απορίες, τι είναι αυτό που σας ρωτάνε πιο συχνά σχετικά με τα μηχανογραφικά τα παιδιά? Η πιο συχνή ερώτηση είναι ότι πιάνω τη σχολή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν πιάνει τη σχολή ένας μαθητής, ακόμη και αν έχει λιγότερα μόρια από πέρσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τη σχολή την ορίζουν τα παιδιά. Δηλαδή τη βάση θα την ορίσουν φέτος τα παιδιά. Αν, δηλαδή, ένα τυχαίο παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Αν όλοι φέτος αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να δηλώσουν αστυνομία, αστυφυλάκων, αστυνομικές σχολές, τότε ο τελευταίος που θα δηλώσει από αυτούς που θα δηλώσουν αστυφυλάκων, θα ορίσει αυτός τη βάση της σχολής, εφόσον έχει περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Να πούμε και κάποια διαδικαστικά στοιχεία, καθώς η είσοδος αυτή γίνεται με το προσωπικό password που έχει ο κάθε μαθητής. Ωστόσο, υπάρχει και τρόπος, αν δεν υπάρχει το password, να απευθυνθούν και στα σχολεία τους μαθητές. Εννοείται. Θα μπορούν, αλλά συνήθως το κάνουμε ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, συνήθως λίγο πριν τον COVID, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά και έχει πετύχει πάρα πολύ, γιατί δεν βλέπουμε κανένα σφάλμα. Συμφωνείτε οπότε εσείς προσωπικά περισσότερο με τη διαδικασία αυτή σε σχέση με το πώς ήταν πριν με τα έγγραφα, με τα χαρτιά που σημειώναμε όλοι για να πάμε να τα δώσουμε στη συνέχεια στα σχολεία? Βεβαίως. Συμφωνώ ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε ηλεκτρονικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε και μια οικολογική συνείδηση, γιατί τα χαρτιά είναι δέντρα και οπότε πρέπει να προσέχουμε και σε αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι τα παιδιά ακόμη και λάθος να κάνουν στο μηχανογραφικό, ακόμη και οριστική υποβολή να πατήσουν στην αίτηση, διορθώνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο χάθηκε. Δηλαδή μπορούν να πάνε στην επόμενη μέρα στο σχολείο και να πούνε ότι θέλουν να ακυρώσουν την αίτηση και ξανά από την αρχή μπορεί να γίνει αίτηση την επόμενη μέρα. Δίνεται δηλαδή αυτή η δυνατότητα, δίνεται, να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Βεβαίως και δίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή μην αγχωθούν τα παιδιά και πούνε ότι. Γιατί συνήθως είναι λίγο αγχωτικό το ότι πάνω δεξιά έχει μια αντίστροφη μέτρηση που δεν τους αφήνει πάρα πολύ να είναι μέσα στο σύστημα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορούν να πατήσουν μια ανανέωση και να ανανεωθεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε μία ώρα να είμαι 40 λεπτά που έχει αντίστροφη εφημέτηση να τελειώσουν την αίτηση τα παιδιά και το μηχανογραφικό. Περιμένουν, πατάνε μια ανανέωση ή ξεκινάνε την αρχή. Μάλιστα. Υπάρχει γενικά άγχος από τα παιδιά, έτσι πως είστε πολλές ώρες μαζί τους με τα μαθήματα και όλα αυτά και ήσασταν και το προηγούμενο διάστημα. Το άγχος υπήρχε, θα έλεγα, πριν βγουν τα αποτελέσματα. Τώρα, από τη στιγμή που έχουν βγει τα αποτελέσματα, έχουν κάνει την έρευνά τους τα παιδιά, έχουν κατασταλάξει κατά 80% στις σχολές στις οποίες θα ήθελαν και είναι η προτίμησή τους. Και από εκεί και πέρα μετά συζητάνε με τους καθηγητές, με εμάς, τι γνώμη έχουμε εμείς, τι γνώμη έχουν οι γονείς τους. Όλοι μαζί βγάζουμε τελικό αποτέλεσμα, αλλά συχνά κατά 90% τα παιδιά έχουν κατασταλάξει, δηλαδή έρχονται κατασταλαγμένα και επιλέγουν αυτό το οποίο έχουν σκεφτεί όλες αυτές τις ημέρες μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων. Να στείλουμε ένα μήνυμα κλείνοντας προς τα παιδιά, προς τους υποψήφιους, γιατί νομίζω πως θα συμφωνήσετε ότι ακόμα και να μην έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και να μην περάσουν στην σχολή της αιτησκίας τους, δεν τελειώνει τίποτα εδώ, έτσι. Αυτό ακριβώς. Ίσως πολλές φορές είναι και γραφτό, θα έλεγα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι η τέλεια σχολή για τον ίδιο να είναι μια στρατιωτική σχολή, η οποία είναι πολύ ψηλόβαθμη, να μην τα καταφέρει να πάει στη δεύτερη επιλογή. Και πολλές φορές η δεύτερη επιλογή μετά από χρόνια είναι η καλύτερη. Γιατί αναπολούμε και λέμε πάλι καλά που δεν πέρασα στην πρώτη επιλογή. Άρα μην απογοητευόμαστε είτε αν δεν περάσαμε στην πρώτη επιλογή, είτε αν δεν περάσαμε στη δεύτερη επιλογή, είτε αν δεν περάσαμε καθόλου. Γιατί σίγουρα όλα αυτά τα εμπόδια μας κάνουν αυτούς που είμαστε σήμερα. Οπότε κανένας δεν χάνεται. Όλα τα παιδιά αξίζουν ένα συγχαρητήριο για την προσπάθεια την οποία κατέλαβαν όλα αυτά τα χρόνια διαβάζοντας. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι όλοι θα βρουν τον δρόμο τους και θα βρουν αυτό το οποίο τους ταιριάζει. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.